Η ώρα του τελικού πλησιάζει. Αγγλία και Ιταλία θα δώσουν μάχη για να κατακτήσουν το πολύτιμο τρόπαιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου. Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί στο Wembley του Λονδίνου. Ιταλία και Αγγλία κοντράρονται για τρίτη φορά σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος μετά το 1980 και το 2012. Στο ίδιο στάδιο η Αγγλία κέρδισε την Δυτική Γερμανία με 4-2 στον τελικό του Μουντιάλ του 1966. Η Βασίλισσα Ελισάβετ είχε παραδώσει το τρόπαιο στα χέρια του αρχηγού της Εθνικής Αγγλίας. Όμως πέρα από τον τελικό του Euro στο Wimbledon, ο Ματέι Μπερεντίνι γίνεται ο πρώτος Ιταλός τενίστας που φτάνει στον τελικό της διοργάνωσης. Ο 25χρονος θα αντιμετωπίσει τον Νόβακ Τζόκοβιτς. Νομίζω πως για τους Ιταλούς θα είναι μια δύσκολη και ενδιαφέρουσα Κυριακή, όμως νιώθω πως το αξίζουμε. Είναι μια υπέροχη ημέρα, μια υπέροχη στιγμή για τον αθλητισμό. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί τένις και ποδόσφαιρο είναι πλέον από τα δημοφιλέστερα αθλήματα στην Ιταλία. Εφόσον κερδίσει, αυτός θα είναι ο 20ος Grand Slam τίτλος για τον Τζόκοβιτς, οπότε και θα βρεθεί στην ίδια θέση με τους τριλικούς Φέντερερ και Ναδάλ.